Σήμερα καλωσορίζουμε τον εκπρόσωπο της ελληνικής εταιρείας ανακύκλωσης, μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με τον περιφερειακό διαχειριστή των στερεών αποβλήτων στην περιφέρειά μας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στη γνωστή ΔΙΑΜΑΡ και στους δήμους της περιφέρειάς μας. Καλωσορίζουμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας σε μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από τις αρχές της χρονιάς του 2015, πιο συγκεκριμένα από τον Μάρτιο ή Απρίλιο, αν θυμίζω καλώ, στην κατεύθυνση να ανακυκλώσουμε και το γυαλί στην περιφέρειά μας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η οποία επαναλαμβάνω είναι προσπάθεια ολίγων μηνών, προωθούνται ή αν θέλετε υλοποιούμε κάποιες προωθητικές ενέργειες, αυτή είναι η κατεύθυνση σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά κυρίως σε επίπεδο επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν αυτό το αντικείμενο κυρίως προς ανακύκλωση, δηλαδή το γυαλί, και με μια λογική η οποία αποσκοπεί, θα σας τα πει καλύτερα βέβαια πρόσωπος της εταιρείας, με μια λογική η οποία αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο οικονομούμε και καύσιμα, δηλαδή ορυκτά καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο. Εμένα μου έκανε εντύπωση εξαιρετική το γεγονός ότι για 1000 κιλά γυαλιού, αν κάνω κάπου λάθος θα με διορθώσει ο πρόσωπος της εταιρείας, απαιτούνται 12 κιλά πετρέλαιο. Και βέβαια και πάρα, πολλά κυβικά ειδική άμμος, η οποία συνήθως απολύπεται από υγροβιότοπους, οι οποίοι έχουν την περιβαλλοντική τους αξία. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν. Και το επόμενο βήμα, ή αν θέλετε τα επόμενα, θα έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση του εκπροσώπου της εταιρείας. Λέγομαι Λαχοβάρης Γιάννης, είμαι εκπρόσωπος της εταιρείας, της ελληνικής εταιρείας ανακύκλωσης και στη προσπάθεια που κάνουμε το τελευταίο διάστημα να ενημερώσουμε ξανά και να υπενθυμίσουμε τους επαγγελματίες του κάθε νεμού εδώ κοντά στην περιφέρεια, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Προσοτσάνη για να δούμε τα καταστήματα του Δήμου και να μιλήσουμε με τους επαγγελματίες, όχι τόσο για να τους ενημερώσουμε, γιατί στην ουσία έχουν ενημερωθεί ήδη, έχει γίνει όλη αυτή η καμπάνια, έχουν ήδη ενημερωθεί, έχουν ήδη πάρει κάποιες σακούλες, βάζουν τα γυαλιά για να τα πετάξουν στους κάδους που υπάρχουν. Εμείς είμαστε εδώ για να υπενθυμίσουμε, να ξαναμιλήσουμε, να υπενθυμίσουμε και να δούμε αν κάποιος δεν ακολουθεί το όλο μέτρο, να μπει στη διαδικασία να το ακολουθήσει. Θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό με την ανακύκλωση του γυαλιού. Σε όσους δήμους έχω μιλήσει μέχρι τώρα και έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους, επαγγελματίες, είδα ότι έχουν ανταποκριθεί οι επαγγελματίες του κάθε δήμου. Μάλιστα, υπάρχουν δήμοι που έχουν και τεράστια αύξηση μήνα με το μήνα στην ποσότητα γυαλιού που μαζεύεται. Οπότε θεωρώ ότι και εδώ στην Προστοτσάνη κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Οι επαγγελματίες θα είναι ήδη ενημερωμένοι και θα πάμε να συζητήσουμε μαζί τους περισσότερο στο στυλ της υπενθύμησης και όχι της ενημέρωσης. Εμείς θα τους δίνουμε σε κάθε κατάστημα ένα έντυπο από την εταιρεία, το οποίο θα υπενθυμίζει στον καθένα το τι πρέπει να κάνει και μία πετσέτα δώρο σε κάθε κατάστημα μετά τη σακούλα που έχουν πάρει. Οπότε είμαστε εδώ συνέχεια κοντά στον κάθε Δήμο και στον κάθε εκπρόσωπο του Δήμου για να συμβάλλουμε κι εμείς στην όλη ιστορία. Αυτό είναι από εμάς. Εμείς δεν είμαστε εδώ για ενημέρωση, είμαστε για υπενθύμηση. Προωθητικές ενέργειες. Υπάρχουν κάποια ποσοτικά στοιχεία για την ανακύκλωση γυαλιού, είτε στην περιφέρεια είτε τοπικά στη Δράμα, στη διάρκεια της εταιρείας? Για τη Δράμα δεν γνωρίζω, γιατί δεν είναι ακριβώς για την πόλη της Δράμας. Χθες ήμουν στο Δοξάτο, ήδη ο αντιδήμαρχος εκεί μου είπε ότι έχει ένα 15% αύξηση μήνα με το μήνα στην ποσότητα που μαζεύεται. Αυτό υπάρχει και στις προηγούμενους Δήμους που έχω πάει, Δήμο Νέστου, Δήμο Ελευθερούπολης, Παγκαίου, Δήμο Καβάλα. Είναι μεγάλες οι ποσότητες που μαζεύονται και σιγά σιγά δείχνει ο κόσμος ότι ανταποκρίνεται. Στα σπίτια έχουν μοιραστεί σακούλες χωριστά. Εκείνο είναι άλλο κομμάτι.
Την Προσοτσάνη θα τοποθετηθούν αυτή η κάτι μεγάλη έχουν που έχουν μπει στη δράμα, ας πούμε, αυτά τα κουκούκλια. Έχουν ήδη τοποθετηθεί. Εδώ έχουμε, εγώ έχω σημειώσει ότι πρέπει να δω σήμερα 20 τέτοιους κάδους. Μπορούμε να δούμε και σε κάποιο σημείο για αυτό. Ναι, βέβαια. Στην πλατεία. Έχω την κατάσταση που βρίσκονται. Είναι 20 κάδοι οι οποίοι ήδη βρίσκονται στο Δήμο. Τώρα, στην πορεία, αν οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και ο Δήμος με την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης έρθουν σε συμφωνία και θέλουν κι άλλους, αυτό θα το δούμε. Κύριε Νοσδίλη, πραγματικά είναι μια έτσι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Όπως είπαμε, αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς, το 2015, αυτό, Μάρτιο, Απρίλιο. Εκείνο το οποίο προκύπτει από τις επαφές με τον κόσμο, με την κοινωνία του Δήμου Προστάνης, εγώ, ξέρετε, δεν στέκομαι μόνο στο γεγονός ότι η κύριοι πάροχοι, αν θέλετε, του γυαλιού είναι οι επαγγελματίες. Αυτά αφορά ευρύτερα την κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Εκείνο που διαπιστώσαμε λοιπόν είναι ότι όντως κέρδισε το ενδιαφέρον του κόσμου σαν μια πρωτοποριακή ιδέα, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, πραγματικά μέρα με τη μέρα διαπιστώνουμε πως θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτούς τους κάδους, γιατί η αναλογία σε πρώτη φάση μπορεί να είναι όχι και πολύ καλή, δηλαδή ένας κάδος κόδωνας μπλε ανά 700 κατοίκους, σαν αρχή μπορεί να είναι καλή, αλλά σίγουρα προκύπτει από την ευαισθητοποίηση και από το γεγονός ότι συνειδητοποιείται πλέον και η ευρύτερη κοινωνία, οι πολίτες, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε, προκύπτει η ανάγκη να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των κάδων μπλε κοδόνων. Ναι, οι καμπάνες είναι καμπάνες για το γυαλί. Ναι, γιατί και το συγκεκριμένο. Υπάρχει δυνατότητα για ανακύκλωση γυαλιού πέρα από τις συσκευασίες, δηλαδή για γυαλοπίνακες ή διάφορα τέτοια. Για ναι, κομμάτια από παράθυρα, από ξεκίνησε ζάμια, τώρα, ξεκίνησε για το γυαλί. Έχει γίνει για το χαρτί. Απλώς καταλαβαίνω αυτό που λέει ο εκπρόσωπος του Δήμου, αλλά άμεσα πιστεύω ότι καμιά εταιρεία δεν μπορεί να ξέρει και να έχει τόσες καμπάνες για όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτό τώρα δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Είναι και πολύ νωρίς ακόμα, έτσι. Δηλαδή τώρα ξεκίνησε, άμεσα δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, 40 καμπάνες στο Δήμο της Προστάτης. Προοπτικά μπορεί να αυξηθεί ανάλογα και με τη συμμετοχή των. Θεωρώ ότι έγινε μια αρχή να μπει ο κόσμος όλος αυτός στη φιλοσοφία του να ανακυκλώνει και από εκεί και πέρα τα άλλα έρχονται. Δεν γίνονται όλα άμεσα, ας πούμε. Μόνο συσκευασίες από φιάλες, μόνο αυτή είναι η ανακύκλωση. Αυτό που εγώ θέλω να πω στους επαγγελματίες είναι στο κάθε κατάστημα, τώρα είναι ταβέρνα, snack bar, οτιδήποτε καταναλώνει γυαλί, αυτό το οποίο πετυχαίνεται και δεν επιστρέφεται, να μπαίνει στους κάδους. Το γυαλί. Είτε είναι κρασί, είτε είναι μπουκάλι, οτιδήποτε, το οποίο δεν επιστρέφεται στην εταιρεία. Αυτό να μην πετυχαίνεται στα σκουπίδια, να πετυχαίνεται στις καμπάνες που υπάρχουν. Αυτό είναι η ενημέρωση. Γι' αυτόν τον λόγο είμαι εγώ εδώ. Τώρα, για το σπίτι, για την οικογένεια, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι για άλλη ώρα. Ναι, εγώ είμαι εδώ για τους επαγγελματίες. Και οι άλλες συσκευασίες που δεν επιστρέφονται. Αυτή είναι η προσπάθεια ανακύκλωσης. Ναι, γιατί τα άλλα τα παίρνουν οι εταιρείες πίσω, οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, και ουσιαστικά και τα νοικοκυριά μπορούν να πάνε στους κόδωνες στα δικά τους μπουκάλια για να τα αποθέσουν. Ωραία. Ευχαριστούμε. Εκτός από το φιλότιμο προς το καλό του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης, υπάρχει κάποιο όφελος για τους επαγγελματίες μέσω της ανακύκλωσης? Αυτό όχι. Άμεσα τώρα αυτή τη στιγμή το κάνουμε. Ναι, σαν κίνητρο όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για τους επαγγελματίες. Εμείς βγαίνουμε τώρα κάποιες σακούλες, κάποιες πετσέτες, κάποια τέτοια είναι κάποια δωράκια της εταιρείας τα οποία τα δίνουμε στους επαγγελματίες. Ο Δήμος τώρα τι παίρνει από αυτό όλο θέμα της ανακύκλωσης, αυτό είναι θέμα του Δήμου, δεν είναι θέμα δικό μας. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Δεν υπάρχει κάτι για τον κάθε επαγγελματία αυτή τη στιγμή. Είναι περισσότερο για το περιβάλλον να ευαισθητοποιηθεί ο καθένας ώστε να μην πετάει τα γυαλιά μέσα στα σκουπίδια. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην αρχή, θα το όλα τώρα τα άλλα τα πράγματα θα το δούμε στην πορεία. Κύριε Μεγαλίδη, το όφελος της Δήμου από τη διαδικασία είναι μόνο στο πεδίο της
ελάφρυνση του όγκου των σκουπιδιών που θα πηγαίνουν στους... Ένα είναι αυτό τώρα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ξέρετε, ο νομός Δράμας, κατά συνέπεια όλοι οι δήμοι του νομού Δράμας, περιφερειακή κοινότητα Δράμας, φάβουν, να πούμε πολύ απλά, τα σκουπίδια τους και πλέον ένα υψηλό τέλος για το θάψιμο αυτό σε γειτονικό νομό. Αυτό είναι ένα άμεσο όφελος, αλλά εγώ θα έλεγα ότι κυρίως έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Καταλαβαίνετε ότι σπασμένα γυαλιά και μάλιστα σε μια περιοχή, σε ένα δήμο, ο οποίος έχει μεγάλες εκτάσεις αγροκτημάτων, δηλαδή είναι ένας αστικός δήμος. Είναι πηγές, είναι αιστείες ανάπτυξης πυρεργαλιών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αλλά επαναλαμβάνω, συνυπολογίστε και το γεγονός ότι ελαφρύ τα σκουπίδια τα οποία μεταφέρουν στις γειτονικές αίρες για το τέλος ταφής αυτών των απορριμμάτων.